Η βιομηχανία, το εμπόριο, ο τουρισμός και οι επενδύσεις, τομείς με μεγάλη δυναμική που παίζουν καθοριστικό ρόλο στην προσπάθεια που κάνει η ελληνική οικονομία για να αλλάξει σελίδα και να επιστρέψει σε έναν ενάρετο κύκλο διατηρήσιμης ανάπτυξης, θα βρεθούν στο επίκεντρο των εκδηλώσεων του 28ου Πολυσυνεδρίου Money Show που θα πραγματοποιηθεί στη Θεσσαλονίκη. Έχουμε ειδικά φέτος αρκετές εκδηλώσεις που έχουν σχέση με την εξωστρέφεια, που είναι και το βασικό, αν θέλετε, η βασική συνταγή για την ανάπτυξη της οικονομίας. Θα είναι μαζί μας σε μια εκδήλωση με το Σύνδεσμο Εξαγωγέων ο Γιώργος Τσίπρας, ο Γενικός Γραμματέας για το εξωτερικό εμπόριο. Θα είναι το Προξενικό Σώμα με μια εκδήλωση την Κυριακή με δύο ομιλητές σχετικά με τα πλεονεκτήματα του προγράμματος Juncker αλλά και τις δυνατότητες που μας δίνει το Ευρωκοινοβούλιο. Γενικά έχουμε μία σειρά εκδηλώσεων σχετικά με τις εξαγωγές. Στο επίκεντρο της φετινής εκδήλωσης του Συνδέσμου Εξαγωγέων Βορείου Ελλάδος βρίσκεται η εξωστρέφεια των επιχειρήσεων. Με κεντρικό ομιλητή, τον Γενικό Γραμματέα Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων Γιώργο Τσίπρα, θα αναπτυχθούν θέματα για την εξωστρέφεια και την ανάπτυξη με παρουσίαση εφαρμογών τους από εταιρείες της Βορείου Ελλάδος. Αυτό που θέλουμε να κάνουμε είναι να δώσουμε τη δυνατότητα της εξωστρέφειας στις ελληνικές επιχειρήσεις και να δώσουμε τα καλύτερα παραδείγματα. Η συγκεκριμένη εκδήλωση θα δώσει τη δυνατότητα στις ελληνικές επιχειρήσεις να δούνε πώς μπορούν να ωφεληθούν από τα στοιχεία της οικονομικής διπλωματίας αλλά και από το Υπουργείο Εξωτερικών. Είναι πολύ σημαντικό που έχουμε μαζί μας τον κύριο Γιώργο Τσίπρα, ο οποίος ουσιαστικά είναι και ο Γενικός Γραμματέας Οικονομικής Διπλωματίας. Γίνεται μια πολύ μεγάλη προσπάθεια στο Υπουργείο Εξωτερικών να αναβιώσει την ανάπτυξη της οικονομικής διπλωματίας και το θεσμό των ΟΕΗ. Οπότε θα έχουμε την ευκαιρία να μιλήσουμε και επί πρακτέου πλέον, αλλά και όλο το πρόγραμμα του Υπουργείου Εξωτερικών, πώς το Υπουργείο Εξωτερικών θα ενισχύσει την ελληνική εξωστρέφεια και την ελληνική εθνική οικονομία. Το τριήμερο του συνεδρίου θα κορυφωθεί το βράδυ του Σαββάτου στον Καλά που θα έχει θέμα Θεσσαλονίκη Νέα Εποχή. Κεντρικός ομιλητής θα είναι ο Υφυπουργός Οικονομίας και Ανάπτυξης Στέργιος Πιτσιόρλας, ενώ η εκδήλωση θα ανοίξει με ομιλίες εκπροσώπων των εταιριών που με τη δράση τους διαμορφώνουν τις προοπτικές για τη Θεσσαλονίκη της Νέας Εποχής. Έτσι θα εκπροσωπηθούν οι εταιρείες Αέριο Θεσσαλονίκης Θεσσαλίας και ΕΔΑ Θεσσαλονίκης Θεσσαλίας, η Αττικό Μετρό και η εταιρεία που κατασκευάζει τον αγωγό ΤΑΠ. Εμείς θεωρούμε ότι η πραγματοποίηση μεγάλων επενδύσεων είναι πολύ σημαντικός παράγοντας για την αναζωογόνηση της οικονομίας. Άλλωστε, πάντοτε το τονίζαμε ότι σημαντικοί πυλώνες για την οικονομία της πόλης είναι το λιμάνι, το αεροδρόμιο, η διεθνής έκθεση, η ζώνη καινοτομίας. Βεβαίως, με μεγάλη χαρά βλέπουμε ότι προστίθενται και οι κατεξοχήν βιομηχανικές επενδύσεις στον τομέα του φυσικού αερίου, της μεταφοράς του φυσικού αερίου και της αξιοποίησης του. Ξεχωρίζουν το μεγάλο αφιέρωμα της περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας στην αγροδιατροφή και τη γαστρονομία που θα συνοδεύεται από έκθεση πιστοποιημένων προϊόντων. Το Σάββατο, Ελληνοϊταλικό Επιμελητήριο και Δήμος Θεσσαλονίκης διοργανώνουν μεγάλη εκδήλωση για τον τουρισμό, ενώ το απόγευμα το Βιοτεχνικό Επιμελητήριο διοργανώνει εκδήλωση με θέμα τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Η επιχειρηματικότητα συνδέεται άμεσα με τον τουρισμό. Φέτος θα έχουμε τρεις θεματικές. Η πρώτη είναι νέα επιχειρηματικότητα. Θα δούμε νέες ιδέες που σχετίζονται πάντα με τον τουρισμό. Θα δούμε τη Θεσσαλονίκη ως family friendly προορισμό, φιλικό προορισμό για οικογένειες, που όσο και να μας κάνει εντύπωση πραγματικά υπάρχουν μέρη τα οποία είναι σε αυτό το σκεπτικό. Και τελευταία ενότητα είναι η Θεσσαλονίκη ως πρωτεύων προορισμός για μεγάλες ευρωπαϊκούς tour operators. Παρασκευή και Σάββατο υπάρχουν δύο μεγάλες ενότητες, στις οποίες η κοινωνία συναντά την επιχειρηματικότητα, δύο ενότητες Human Stories, η πρώτη αφιερωμένη στο προσφυγικό και η δεύτερη στη δημιουργική έμπνευση, ενώ η Κυριακή είναι η ημέρα των διμερών επιμελητηρίων.